Ντεσπότοφ στη γωνία, εκτελεί στον αέρα ο Σβάμπ, ότι Σουντάλη κατεβάζει μέχρι να ηρεμήσει λίγο η μπάλα από τα φάλτσα. Τώρα θα πάει στην προσπάθεια, μένει ότι Σουντάλη στη φάση την πήρε όλη πάνω του. Ένα ακόμη κόρνερ, δεύτερο στη σειρά. Πάλι Ντεσπότοφ στην εκτέλεση, γυριστή κεφαλιά πάνω από την εστία. Ήταν δύσκολο ο Σβάμπ όμως είναι αυτός. Χαμηλώνει πάρα πολύ το κορμί του Αυστριακός για να πιάσει αυτή την κεφαλιά. Όφι τώρα μπροστά. Με τον Αποστολάκη. Ζητούσε στο δεύτερο δοκάρι ο Γιούγκ, αλλά υπάρχει υπόδειξη στο βάθος για τον offside από το βοηθό. Ο Μουρκ με το δικό του αριστερό πόδι, ο Κωνσταντέλιας κράτησε την ισορροπία του δοκάρι. Η ευκαιρία από τον πιο δραστήριο παίκτη του ΠΑΟΚ στο μάτς μέχρι στιγμής, το Γιάννη Κωνσταντέλια. Μία ακόμη επίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια. Έκανε ένα ακόμη σουτ σταθερά, εντυπωσιακά, αλλά και με ουσία ο Χριστογιώργος μπλοκάρι. Ο Γιούγκ ζήτησε ο Σεγγέλια για να παίξει την πλάτη του Κόλεϊ. Ο Κόλεϊ τελευταία στιγμή, καταπληκτική εδώ η αμυντική προσπάθεια. Παίρνει γρήγορα εκ νέου κατοχή ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Πάλι Κωνσταντέλιας γύρισε και έβγαλε σέντρα σε πρώτο χρόνο με καλό σημάδι για τον Κόλεϊ, κεφαλιά Χριστογιώργος. Κωνσταντέλιας αλλάζει με τον Μουρκ. Πολύ καλή άμυνα από τον Καραχάλη, έχει μείνει κάτω. Κωνσταντέλιας, υπάρχει και η απόφαση για φάουλ πάνω στο Κωνσταντέλιας, αυτή η μονομαχία με τον Καραχάλιο. Ο Ντεσπότοφ πράγματι απευθείας και είναι και καλό, είναι ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ντεσπότοφ. Δεν τον τρόμαξε η απόσταση, πήγε με αυτοπεποίθηση, στημένη μπάλα, το είχε κάνει εικόνα στο μυαλό του. Σκοράρει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, είχε σκοράρει άλλη μία φορά στη σεζόν με αντίπαλο τη Σάμπρο. Σεγγέλια, πολύ γρήγορος, τη πάει στο Γιούγκ. Ένα κοντρόλ, σουτ πάνω στον Κόμες. Πάνω κάτω τώρα με Κωνσταντέλια να πηγαίνει, να εφορμά, να πατάει περιοχή, να ανοίγει το χώρο και να εκτελεί πάνω από την εστία. ΠΑΟΚ συνεχίζει με τον Νότο. Δική του σειρά να ανεβάσει όλους τους υπόλοιπους μπροστά. Ο Κόμες πάνω από την εστία. Ο Σβάμπ. Ο Ότο μπαίνει στη φάση του Ζουτάλη Τακουνάκη, ο Ότο είναι και αυτός στην περιοχή και ο Σβάμπ χάνει αυτή την ευκαιρία. Σβάμπ με χώρο. Παίζει γρήγορα άμεσα από τον ένα Αυστριακό στον άλλο για τον Μουρκ. Ο Μουρκ με το Ζουτάλη τώρα του δίνει στίγμα, κρατάει ο Μουρκ το σουτ πάνω στον Χριστογιώργο. Η πρώτη μεγάλη στιγμή, δυνατή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Κάθε τη μία ακόμη ο Τσουτάλη, πρώτο κοντρόλ, καλό έρθει πάνω στα δίχτυα. 2-0. Τσουτάλη σκοράρει για δεύτερο σερί παιχνίδι μετά τον κόλ που πετυχαίνει απέναντι στη Βικτόρια Μπλιζέν. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει offside. Κάθετη πάρα πολύ ωραία για τον Ντεσπότοφ. Πάει στο τετατέτ, γρήγορη έξοδος από τον Χρήστο Γιώργο. Η πίεση από τον Όφι με το Φούντα τώρα να βγαίνει στην πλάτη του Κόλλη. Έκανε το σουτ, πήγε ολόβρε στην κάλυψη. Με τα τρία κόρνερ που έχει κερδίσει Όφι στο δεύτερο μήχρονο, είναι τέταρτο αυτό τώρα στο παιχνίδι. Η εκτέλεση και το γυριστό που έγινε από τον Φούντα. Out πάνω από την εστία. Σβάμπ. Ο Σβάμπ από τα πολλά μέτρα ήταν απόσταση, το αριστερό δυνατό. Μπάκιτς.
Γεμάτη περιοχή έκανε τη σέντρα. Ο Γιούγκ είναι μόνος ξεχασμένος πίσω. Το τελείωμα δεν είναι σίγουρα έτσι όπως το θέλει. Και στέλνει την μπάλα πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Κοτάρσκι. Τάισον τώρα. Καλύπτει το χώρο που βρίσκει διαθέσιμο μπροστά του. Παίζει με τον Ντεσπότοφ και πηγαίνει αμέσως να δώσει στήριγμα. Γύρισε την μπάλα. Η προβολή από τον Χριστογιώργο με το δεξί. Rebound από τον Σβάπ. Πριν από λίγο σούταρε, τώρα προτιμά πάσα στον Γκόμες. Πάλι Χριστογιώργος, κατέβασε ο Στόεφ. Βρέθηκε ένα κορμί, ο Καραχάλιος ήταν μπροστά του. Άμπλωσε το κορμί και έβγαλε εδώ καθοριστική άμυνα για τους φιλοξενούμενους. Γκονζάλες, Σαλσίδο. Ωραίες κινήσεις από τον Σαλσίδο που έκανε τη σέντρα. Πετάχτηκε για το γκολ για το 1-1. Ο Φούντας. Ισοφαρίζει ο Όφη με μία από τις αλλαγές του Ράσταβατς που έρχεται από τον πάγκο του Σαλσίδο να είναι αυτός που δημιουργεί τη φάση. Να βγάζει τη σέντρα, είναι και πολύ γρήγορη η κίνηση του Φούντα στο πρώτο δοκάρι. Προλαβαίνει τους πάντες στο πλασέ. Τρίτο γκολ του Φούντα με τον Όφη. Σεγγέλια συστημένη μπάλα για το φάουλ του φιλοξενούμενων. Σεγγέλια δοκιμάζει απευθείας, έσκασε μπάλα μπροστά στο Κοτάρσκι και έρχεται ο Σαλσίδο. Rebound και γκολ στα δίχτυα. 1-2. Μέσα σε δύο λεπτά με πρόσωπο το Σαλσίδο. Μία ασίστ και ένα γκολ. Σαλσίδο μπήκε στο παιχνίδι στο 74. Στο 77 βγάζει την ασίστ, την τελική πάσα για τον Φούντα. Στο 79. Σκοράρει. Γκονζάλες μπροστά, ο Ριέρα θέλει να βγει στην πλάτη του Λόβρεν, έκανε το γύρισμα, ακολούθησε στην άμυνα ο Λόβρεν, τώρα υπάρχει υπόδειξη, φαντάζομαι για νωρίτερα στην κίνηση του Ριέρα για offside. Πήρε από τον Τάισον, Λαμπρόπουλος, φωνάζουν οι παιδούχοι. Σε πραγματικό χρόνο με τον Ζίβκοβιτς. Να παίρνει από τον Μουρκ. Ο Τάισον στο ύψος περιοχής. Κάπου βρήκε μπάλα στα δίχτυα. Υπάρχει υπόδειξη για offside στο βάθος. Γιατί αν το κάπου βρήκε μπάλα να παίξει του ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει τώρα βοηθός. Ζίβκοβιτς εκτελεί αυτό το κόρνερ. Η κεφαλιά Χριστογιώργος. Ο Λόβρεν είχε προωθηθεί. Αυτός είναι που πιάνει την κεφαλιά. Ο Κροάτης, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει την μπάλα. Συμπληρωμένο το τέταρτο του έξτρα χρόνου. Ο Σντόεφ αυτός θα δοκιμάσει μπάλα πάνω από την εστία.